Τώρα, αύριο είναι 21η Ιουνίου και ήταν βέβαια 21η Ιουνίου του 1913, τότε που ο στρατός μας κατατρόπωσε τις βουλγαρικές στρατιές. Είναι η μέρα γιορτής αύριο. Όχι μόνο για τους Κυλκισιώτες βέβαια, για τους οποίους θα μιλήσουμε τώρα, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση να δεικνύουμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Την ευχή σας, Σεβασμιώτατε. Του κυρίου μας, καλή σας ημέρα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυαινής και Κυλκισίου, κ. Βαρθολομαίος, είναι κοντά μας, καθώς αύριο θα έχουμε αρχιερατικό συλλήτρουγο, έτσι, στην πόλη του Κυλκής. Βεβαίως, αύριο έχουμε τα ελευθέρειά μας, τα οποία εγκαινιάζονται σήμερα εκκλησιαστικά με τον Εσπερινό μας, 7 η ώρα το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Και αύριο το πρωί θα έχουμε αρχιερατικό συλλήτρουγο, θα προεξάρχει ο Άγιος Γουμενήσης, θα συλλειτουργεί ο Άγιος Λαγκαδά και η ελαχιστότητά μου, ούτως ώστε μετά την Θεία Ευχαριστία να τελέσουμε τη δοξολογία, να πάμε στο Ιερό να κάνουμε το Τρισάγιο στους κεκοιμημένους στρατιώτες μας και τον εγγένει πληθυσμό ο οποίος βρήκε θάνατο εκείνη την περίοδο και εκείνη την ημέρα, της 21ης Ιουνίου του 1913, και μετά να ακολουθήσει η παρέλαση 12 η ώρα στον κεντρικό δρόμο της πόλεως, που έχει και την συγκεκριμένη ονομασία 21ης Ιουνίου. Τώρα βέβαια είπαμε ότι δεν είναι μόνο για τους Κυλκισιώτες γιορτή, πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Για όλους τους Έλληνες, κυρίως για τους Μακεδόνες, γιατί αν δεν είχε υπάρξει αυτή η επιτυχημένη στρατιωτική εξόρμηση και η νίκη του ελληνικού στρατού στη μάχη του Κυλκής στις 26 Ιουνίου, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η έκβαση της Θεσσαλονίκης, ποιος θα την είχε καταλάβει και πού θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή η Μακεδονία μας, η ελληνική Μακεδονία μας. Έτσι, ήταν σαν σήμερα άλλωστε που οι Σάλμπεγγες ηχούσαν θριαμβευτικά και καλούσαν τους φαντάρους μας, έτσι δεν είναι, ακριβώς, τους μαχητές της ελευθερίας μας εναντίον του εχθρού εδώ στη Μακεδονία. Ακριβώς. Οπότε αυτές οι μέρες είναι ηρωικές, Σεβασμιώτατε. Να ρωτήσω λίγο για... Είχατε μια παρουσία χθες, συλλειτουργήσατε με τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως εδώ στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, τον Ιερό Ναό, τον πανηγυρίζοντα ναό των Αγίων Πάντων. Και πραγματικά ήταν μεγάλη μας χαρά. Είδαμε ότι βραβεύτηκε ένας άνθρωπος ο οποίος διακόνησε 25 ολόκληρα χρόνια. Και ήταν πραγματικά μεγάλη μας χαρά. Είναι ο πατέρας σας. Ακριβώς. Ναι. Ήταν εξαιρετική η τιμή την οποία μας επιφύλαξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η οικογένειά μου. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ο πατέρας μου, αν και Νεαπολίτης και εκείνος όπως και εμείς, μένουμε πίσω από το Ιερό του Αγίου Γεωργίου. Για 40 χρόνια εκκλησιάζεται στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και τα τελευταία 25 χρόνια είναι μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Προσφέρει και εκείνος μια σημαντική βοήθεια μαζί με τους άλλους επιτρόπους αλλά και τα άλλα στελέχη του Ιερού Ναού σε έναν υποδειγματικό ναό της Θεσσαλονίκης που έχει το πρώτο συστήτιο στην πόλη. Ας σκεφτούμε ότι έχει 450 μερίδες φαγητό ημερητίος, όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών, κυρίες οι οποίες προσφέρουν την βοήθειά τους νυχθημερών. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμιώτατο που έδωσε αυτή τη μεγάλη και εξαιρετική τιμή στον πατέρα μου, να το απονείμε το Χρυσό Σταυρό του Μητροπολίτου Διονυσίου, του Γέροντος. Και ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη πνευματική εμπειρία και ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία γιατί γιορτάσαμε τους Αγίους Πάντες και βέβαια επισφραγίστηκε με αυτό το γεγονός. Έτσι. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά από σήμερα για το Κυλκής. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους στο Κυλκής να θαυμάσετε την παρέλασή μας, τα νιάτα μας, τους στρατιώτες μας, να εμψυχώσετε τις καρδιές σας με πατριωτικό φρόνημα αλλά και όλο το γηγενή πληθυσμό ο οποίος παραμένει εδώ και πουλάει θερμοπύλη. Χρόνια πολλά, Σεβασμιώτατε, την ευχή σας. Του κυρίου μας, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυαινής και Κυλκισίου. Αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός γιατί σε έκανε μεγάλη εντύπωση και στην ιστοσελίδα μας. Ήταν κάτι συγκινητικό, κάτι πολύ όμορφο. Και όταν μιλάμε για ανθρώπους που προσφέρουν βέβαια στις ενορίες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφερόμαστε και σε αυτούς. Και το κάνουμε αρκετά συχνά εδώ στην τηλεφημερίδα μας γιατί είναι οι αφανείς ήρωες, ξέρετε, πολλές φορές. Και όταν μιλάμε για ναούς όπως ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων, με το πολύ μεγάλο συσίτιο, πάρα πολλούς ανθρώπους εξυπηρετεί καθημερινά, ένα τεράστιο έργο. Πρέπει ακόμη περισσότερο να λέμε, να μένουμε στα γεγονότα αυτά. Γιορτάζει λοιπόν το Κυλκής αύριο, ακούσατε, κανονικότατα όλα και οι παρελάσεις βέβαια θα γίνουν στην πόλη του Κυλκής. Χρόνια πολλά από σήμερα σε όλες τις Κυλκισιώτισσες και σε όλους τους Κυλκισιώτες. Μια μικρή ανάσα θα πάρουμε τώρα και θα περάσουμε στην επικαιρότητα.